το tour Πάτρα Γιάννενα. Κατευθυνόμαστε προς Πάτρα. Ο άλλος είναι με τη μηχανή, μάλλον θα έχει φτάσει ήδη. Θα σταματήσουμε στην Πάτρα να κάνουμε προπόνηση. Μάλλον πλατεία Parkour θα καταλήξουμε πάλι. Υπάρχει περίπτωση να βρούμε και τοπικούς τρασέρες αυτή τη φορά. Θα κάνουμε προπονησιούλα το μεσημέρι και μετά θα κατευθυνθούμε προς Γιάννενα να εξερευνήσουμε την πόλη των Ιωαννίνων. Έχουμε φτάσει στην πλατεία Parkour στην Πάτρα. Έχουμε ξεκινήσει ζέσταμα. Είναι εδώ τα παιδιά από την ομάδα Jump Patras. Yeah, bro, what's up, baby? Like, subscribe, share the beats, yeah. Σήμερα στην Πάτρα θα κάνω σιρούλες που δεν έχω ξανακάνει ποτέ. Θα σκεφτώ πραγματάκια και ό,τι βγει. Ήδη έχω στο μυαλό μου 2-3. Πάμε να δούμε. Πρώτη σιρούλα. Κουράστηκε ήδη. Μάντζι πάνω, δεξιά, αριστερό. Και άλμα προκύπτω στα ντούπλα. Εντάξει. Πάμε, το σκάω. Όχι ρε μάλλον. Τρύπα εδώ, τρύπα εκεί. Φοβάμαι πατήσω μέσα στην τρύπα. Όχι ρε μάλλον. Τελευταία. Πιστεύω. Είναι πολύ βάρη. Άρε μαλάκα. Πάμε στο επόμενο challenge. Γιατί τα έχουν παίξει τα πόδια μου ήδη. Μάγκη Precision. Το είχα ξανασκεφτεί παλιά, δεν το έχω κάνει ποτέ. Θα το δοκιμάσω μόνο του και μετά ίσως το πάρω σε σύρους. Πολύ στραβό, Πάει, πάει. Ωραίος. Βγήκε αυτό. Κάλια, βίντεο. Ωραίο φως τώρα, να ξέρεις. Σε λίγο δεν θα έχουμε καθόλου φως, ξέρεις. Δέκα και! Δέκα την πάλι. Επόμενο challenge. Τίκτακ στον τοίχο. Άλμα πάνω από το πρώτο τυχάκι, κρεσίζον στο δεύτερο και dive απέναντι. Κι άλλο. Πηδάρα με το καλάμι. Εντάξει. Καιρό έχει. Κάτσε μέχρι τη λάσπη, μάλλον. Και φεύγει για Αθήνα. Ήτανε το μάρμαρο, ήταν η λάσπη. Ένα τελευταίο challenge για σήμερα στην πλατεία Parkour. Είναι το μόνο που έχω ξανακάνει παλιά. Είναι το αλματάκι από τα τούβλα. Προφίλω στο δεύτερο τυχάκι δίπλα στην κολόνα. Παραείλα μικρό το. Δεν έβαλα καθόλου. Oh, what the fuck, man! Λοιπόν, αυτή τη φορά ήρθα Πάτρα και βρήκα κόσμο, ευτυχώς. Ευχαριστώ ρε παιδιά που ήρθατε. Στο επόμενο επεισόδιο. Την κάνουμε σε λίγο, νύχτωσε. Πάμε Γιάννενα. Να εξερευνήσουμε την πόλη και εκεί. Έχετε πάει Γιάννενα? Δεύτερη μέρα, πλησιάζουμε Γιάννενα. Έχουμε ακόμα 20 λεπτά. Λέμε τώρα. Το κάνω και σε 10. No thanks. Πρόβατο. Πρόβατο. Γίδι. Γίδι. Λοιπόν, βρήκαμε τον Κώστα και μας πηγαίνει βόλτες. Έχουμε φτάσει εδώ στη λίμνη και πάμε να βρούμε κανένα σποτ. Χαχα. Να πηδήξω φοβάμαι, μην φύγει. Αντέχει. Πρώτο φάγει σαν γυάλο. Κάτω από καλώδια ακριβώς. Κρυφάσαι και πάλι. Ωραίος. Ωραίος. Έχει τρελή θέα εδώ πάνω. Πάμε να δούμε τη λίμνη. Αυτό ήθελα. Αυτό φαντάστηκε. Ένας Κώστας, γεια σου Κώστα. Τρελό. Έχει γαμό τη θέση. Καταπολεμάμε την ακροφοβία μας. Βέβαια όχι με καλό τρόπο, αλλά είναι και αυτός ένας τρόπος. Πήρε προς το εργαλείο. Πάμε απέναντι νησί. Μάλλον. Oh, point the stick, bitch. Έχουμε χαθεί στην παλιά πόλη του νησιού. Καλά πήγε αυτό. Περνάμε μέσα από αυλές σπιτιών, σοκάκια και πάλι αδιέξοδος. Νομίζω πρέπει να κάνουμε παρκούρ για να φύγουμε από εδώ. Κάντε. Πάλι χαθήκαμε. Πάμε πίσω. Κάναμε τις βόλτες μας χθες, είμαστε κομμάτια. Ναι. Οπότε θα γυρίσουμε Αθήνα. Σιγά σιγά. Εδώ ο Μπροκολόκος ήθελε καράβι στο γύρνα. Ήρθαμε με καράβι. Ω, οι κλασικές μπάρες. Και στο καράβι. Λοιπόν, φτάσαμε στην επιστροφή. Γυρνάμε προς Αθήνα. Να πούμε 2-3 πράγματα για τα τσαλετζάκια που κάναμε στην Πάτρα κυρίως. Γιατί στα Γιάννενα κάναμε πιο πολύ βόλτα. Εξερευνήσαμε λίγο το τοπίο, πήγαμε στο νησάκι. Ωραία, περάσαμε. Είμαι ακόμα πιασμένος, δεν μπορώ να κατέβω σκαλιά, πονάνε οι τετρακέφαλοι μου. Από το Σάββατο και είναι Δευτέρα. Δεν έκανα αρκετά καλό ζέσταμα, πήγα κατευθείαν σε μεγάλα drops. Δεν είναι το ζέσταμα όμως το πολύ, βασικά αυτά που έπαιξε. Ήταν τρέπα. Ναι, ήταν μεγάλα τα drops βασικά και οι αποστασούλες για τη φορά που είχε. Ποιο challenge κάναμε πρώτα, θυμάσαι? Το πρώτο που έκανες ήταν πάνω το έχεις πάνω στο χάκι βαδίου και το άλμα. Ωραία, ναι, εκεί νομίζω διαλύθηκαν τα πόδια μου. Ναι, και ακούστηκε. Ήταν πρώτο, ήμουν ακρίος. Ήταν αρκετά δύσκολο, ήθελε τρελό commit. Ήταν γύρω στα 13-14 βήματα με drop. Τα μέτρησα σε μια φάση με βήματα. Ναι, ήταν πάρα πολύ βαρύ, έκανα, δεν θυμάμαι, γύρω στις 8 προσπάθειες πρέπει να έκανα, πιστεύω. Σε μια φάση το άφησα, έκανα άλλο challenge και ξαναγύρισα για να βγει το stick. Το επόμενο challenge ήταν με το monkey precision, η σιρούλα. Ήταν πάρα πολύ κοντό το τυχάκι. Ήταν με 2 βήματα φόρα όταν το έκανα με σιρούλα. Πάλι προσγειωνόμουν από το thief και ήθελε αριστερό-δεξί, αριστερό-δεξί. Βασικά προσγείωση με αριστερό-δεξί από το thief και είχα άλλο ένα αριστερό-δεξί για το monkey. Και αυτό αρκετά δύσκολο, δεν το είχα ξανακάνει ποτέ επίσης. Πήρε και αυτό μερικές προσπάθειες. Ευχαριστημένος είμαι από τα 2 αυτά challenge, μου άρεσε δηλαδή που σκέφτηκα καινούργια πράγματα. Θέλω να βρίσκω καινούργια πράγματα, είναι ωραίο το συναίσθημα. Να κάνεις πράγματα που παλιά δεν περνούσαν καν από το μυαλό σου. Θέλω να κάνω το ψηλό monkey precision και dive απέναντι. Αλλά ήταν βρεγμένο το γρασίδι για το run-up και φοβόμουν ότι θα γλιστρήσω, οπότε το άφησα σαν monkey precision και το έκανα tic-tac από τον τοίχο, tic-tac precision και dive. Δύσκολο και αυτό που φάνηκε. Έκανα πρώτα ένα commit χωρίς να έπρεπε, δεν είχα καλή φόρα, αλλά βούτυξα για dive, βρήκα λίγο το καλάμι μου σε μια φάση, αλλά μετά το πίστεψα λίγο, έβαλα και μια πλάκα εκεί να πατήσω, γιατί και σε αυτό πάταγα λάσπη στο αριστερό μου πόδι. Και μετά με την πρώτη προσπάθεια, αφού είχα το μάρμαρο, το πίστεψα και βούτυξα κατευθείαν για dive, καλά πήγε. Και σαν τελευταίο challenge αποφάσισα να κάνω ένα λιματάκι που είχα ξανακάνει, απλά επειδή ήθελα να το κάνω. Μου πήρε και αυτό 4-5 προσπάθειες. Πρέπει να είναι αυτό γύρω στα 14-15, δεν θυμάμαι, το είχα μετρήσει πάρα πολλά χρόνια πριν. Παίζει να έχει 10 χρόνια δηλαδή από όταν το είχα μετρήσει. Ήταν πολύ ωραία, γνωρίσαμε και τη νέα γενιά parkour της Πάτρας. Γιάννενα δεν βρήκαμε κόσμο να κάνει parkour. Αλλά έκανα στίκο. Έκανε ένα στίκο όμως όντως ο Διονύσης. Ευχαριστούμε όσους ήρθατε στην Πάτρα. Ευχαριστούμε τον Κώστα που μας ξενάγησε στα Γιάννενα και μας φιλοξένησε. Λόγω Κώστας. Ελπίζουμε να σας άρεσε το tour Πάτρα Γιάννενα. Θέλουμε να κάνουμε και άλλα tours, να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα. Το έχουμε ξανακάνει πριν χρόνια, αλλά δεν κάναμε vlog τότε. Οπότε αυτό, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Φιλιά, bye.